Αχ, βρε κουφάλα, Σαμ Ράιμι. Αχ. Ξέρω, σίγουρα σου φαίνεται περίεργο τώρα αυτό που βλέπει. Πρώτον, ότι κάθομαι και δεύτερον, ότι βλέπει άλλο σκηνικό. Αλλά παιδιά, δεν βρίσκομαι στο στούντιο, βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Εσεί θέλατε να κάνω βίντεο από όλα χωρί spoil για τη δεύτερη ταινία Doctor Strange. Οπότε το καλύτερο που μπορούσα να κάνω ήταν αυτό. Το έχω πει και στο παρελθόν, θα το ξαναπώ τώρα για να τα ακούσετε όλοι, ότι πάντοτε εκτιμώ σε μια ταινία, είτε μου αρέσει είτε όχι, εάν έχει τη δική τη προσωπικότητα. Η Marvel λοιπόν, η αγαπημένη μα Marvel, τον τελευταίο καιρό είχε πάρα πολύ ανάγκη μια τέτοια ταινία. Και ευτυχώς την απέκτησε. Αλλά εγώ λέω να μην καθυστερούμε άλλο, πάμε να μιλήσουμε για την ταινία Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος, πάτα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να τα πούμε. Every night, I dream the same dream. Δεν το έχω κρύψει ποτέ, παιδιά, ότι το Phase 4 της Marvel δεν με ενθουσίασε ποτέ. Εάν εξαιρέσεις δηλαδή το No Way Home, που εντάξει έπαιξε τρελό τσιτάκι, όπου και αυτό, εάν το δεις καθαρά σαν ταινία, δεν ήταν και αριστούργημα. Ένιωθα λοιπόν ότι η Marvel έχει αρχίσει να με κουράζει και είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι θα ήθελα πάρα πολύ μετά το Endgame να τη δω να σκοτεινιάζει. Ευτυχώς το No Way Home έκανε ένα τέτοιο ξεκίνημα, να σκοτεινιάζει δηλαδή η φάση, αλλά παιδιά, έρχεται ο Sam Raimi τώρα και λέει σε όλους: κάντε στην άκρη, κλείστε κουρτίνες, κλείστε φώτα, μόνο σκοτάδι από εδώ και πέρα και αφήστε με μένα να παίξω μπαλάρα. Για αρχή να πω κάτι, το franchise Doctor Strange πλέον μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του Thor. Βέβαια, για διαφορετικούς λόγους έγινε έτσι, αλλά μοιάζουν. Δηλαδή, η πρώτη ταινία με την δεύτερη ταινία δεν έχουν καμία σχέση. Είναι λες και είναι από διαφορετικά franchises. Τώρα, αυτό είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Αλλά πρώτα πάμε να πούμε δύο πραγματάκια και θα επανέλθουμε εκεί. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ταινία θα διχάσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι από αυτές τις ταινίες, ρε παιδί μου, που είτε θα τις λατρέψεις είτε θα τις μισήσεις. Το Multiverse of Madness είναι και επίσημα η πρώτη ταινία Marvel που κατατάσσεται στην κατηγορία thriller ή για να δημιουργήσω εγώ ένα καινούριο κινηματογραφικό είδος για να περιγράψω τη συγκεκριμένη ταινία, είναι vegan horror. Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που θα χεστείς πάνω σου, υπάρχουν στιγμές που θα νομίζεις ότι μπήκες σε λάθος αίθουσα και βλέπεις το It και όχι ταινία Marvel, αλλά δεν θα δεις αίμα να πετάγεται στην οθόνη σου, δεν θα δεις πλατεριές και τέτοια, γιατί είναι ταινία Marvel. Και τι να κάνουμε, θα το ήθελα, εδώ χρειαζότανε νομίζω, αλλά έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Τώρα κοιτάξτε, όταν μια ταινία έχει και κεντρικούς τους πρωταγωνιστές, τον Benedict Cumberbatch και την Elizabeth Olsen, παιδιά, πόσα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Δεν γίνεται. Και ειδικά όταν παίρνεις δύο τέτοιου βεληνικούς ηθοποιούς και τους δίνεις στο Sam Raimi. Πάμε πρώτα στο σενάριο. Εννοείται δεν θα πω τι και πώς, είναι no spoiler το βίντεο, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνει αρκετές εκπτώσεις. Κάποιες έχουν γίνει υποχρεωτικά για να προχωρήσει η πλοκή. Κάποιες ίσως να έχουν γίνει και μετά από κάποια παρέμβαση της εταιρείας παραγωγής. Ελπίζω πως όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην ταινία που αισθητικά δεν κολλάνε. Και κάνει μπαμ, ρε παιδί μου, ότι η ταινία προσπαθεί να τρέξει, πηδάει κάποια πράγματα γιατί προσπαθεί να προλάβει να τα πει όλα μέσα σε 2 ώρες. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Έχει ακουστεί πολύ έντονα ότι η Marvel ανάγκασε το Sam Raimi να αφαιρέσει πολλά πράγματα από την ταινία του. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, γιατί το νόημα, παιδιά, του να φέρεις ένα τέτοιο σκηνοθέτη είναι να τον αφήσεις να παίξει μπάλα όπως αυτός ξέρει. Και την Marvel δεν την έχω για τόσο χαζή ώστε να παρεύει στο έργο ενός τέτοιου σκηνοθέτη. Opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Γιατί παιδιά, όταν έβγαινε η Pure Samurai Mila στην οθόνη, ο όρος οπτικός οργασμός είναι λίγος για να σας περιγράψει αυτό που έβλεπα. Πραγματικά το ότι θα δω φρέσκες σκηνοθετικές ιδέες και ειδικά σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η Marvel, δεν το περίμενα με τίποτα. Και το Doctor Strange 2, παιδιά, δεν έχει μία σκηνή μάχης, αλλά 2 σκηνές μάχης που δεν τις έχεις ξαναδεί ποτέ ξανά. Τόσο μεράκι έβαλε ο Sam Raimi στη δεύτερη ταινία Doctor Strange, γι' αυτό και την γούσταρα τόσο πολύ. Είδα πολλούς, η αλήθεια είναι, γύρω-γύρω να μην τους αρέσει καθόλου η ταινία ή να είναι προβληματισμένοι ή να μην έχουν καταλάβει κάποια πράγματα, και εδώ, παιδιά, είναι το αρνητικό που θέλω να πω που ανέφερα στην αρχή του βίντεο. Δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης η ταινία γι' αυτό, παιδιά, ούτε ο σεναριογράφος, ούτε ο Sam Raimi, κανένας.
Αυτό είναι το μοντέλο που θέλει πλέον η Marvel να περάσει στο κοινό της. Τι εννοώ? Πίσω από το project MCU υπάρχει πλέον το Disney Plus, όπου εκεί παίζονται οι σειρές του MCU. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός που δεν έχει παρακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες σειρές δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται στο Doctor Strange 2. Και αυτό γιατί το Doctor Strange 2, έχοντας πάρει υπόψη του τις σειρές αυτές, ξεκινάει και μπαίνει κατευθείαν στο ψητό. Ψιλοεξηγεί κάποια πραγματάκια, αλλά παιδιά, όπως και να το κάνεις, αν δεν έχεις δει τις σειρές, δεν θα καταλάβεις τα ίδια πράγματα ή δεν θα καταλάβεις και τίποτα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τη γνώμη σας γι' αυτό κάτω στα σχόλια, εάν δηλαδή σας αρέσει αυτό το στυλ που προσπαθεί να περάσει η Marvel, το ότι ταινίες, σειρές, όλα γίνονται ένα και πρέπει να τα παρακολουθείς όλα για να καταλάβεις, ή πιστεύετε το ότι θα έπρεπε ταυτόχρονα να ενώνονται, αλλά να είναι και ξεχωριστά αυτά τα δύο, σειρές και ταινίες δηλαδή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει η καινούργια φάση της Marvel, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα με έχετε ακούσει πολλές φορές να παραπονιέμαι γι' αυτό, τα CGI. Όταν, παιδιά, είσαι Marvel και έχεις βγάλει ταινίες σαν το Infinity War και το Endgame που έχουν τερματίσει τον όρο CGI, δεν επιτρέπεται να δείξεις σε ταινία σου κάτι λιγότερο από αυτό. Οι τρεις προηγούμενες ταινίες λοιπόν του Phase 4 της Marvel, τα CGI τους ήταν μέτρια και κάποια κακά. Απαράδεκτο. Ευτυχώς ήρθε το Doctor Strange 2 να τα διορθώσει όλα αυτά. Εδώ δεν μιλάμε απλά για καλά CGI, μιλάμε για CGI next level. Ίσως θέλει που είδα και την ταινία στην IMAX που τα έβλεπα όλα τόσο super και όμορφα, αλλά παιδιά, δεν νομίζω, το μάτι μου έχει εκπαιδευτεί πλέον και αυτό που έβλεπα δεν το πίστευα. Είτε δηλαδή σ' αρέσει είτε όχι η συγκεκριμένη ταινία, δεν γίνεται να μην εκτιμήσεις το μεράκι που έχουν βάλει όλοι. Και προσέξτε, δεν με χάλασε τίποτα σε αυτόν τον τομέα από μια ταινία που κατά 90% να πω, χωρίς υπερβολή, κάθε σκηνή της περιέχει μέσα CGI τεχνολογία. Αυτό είναι επίτευγμα. Wanda. What do you know about the multiverse? Ήθελα πάρα πολύ λοιπόν το MCU να σκοτεινιάσει και ήρθε, παιδιά, το Doctor Strange 2 να κάνει την ψυχούλα μου να νιώσει όσο πιο όμορφα δεν έχει νιώσει τον τελευταίο καιρό. Το ξέρετε, το έχω ξαναπεί, ήθελα πάρα πολύ αυτή τη σκοτεινιά, αυτή την ταρκίλα στις Marvel ταινίες, ήθελα πάρα πολύ να σοβαρέψει το πράγμα. Και ευτυχώς, παιδιά, ήρθε επιτέλους μια ταινία που έχει όλα όσα ζητούσα. Ναι, μπορεί να είχε σεναριακές εκπτώσεις, ναι, μπορεί να βιαζόταν σε στιγμές, ναι, μπορεί να χρειαζόταν να ήταν και R-rated, θα της τέριαζε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον εγώ την κατατάσσω στις αγαπημένες μου Marvel ταινίες. Εύκολα. Και την κατατάσσω εκεί επειδή τόλμησε να κάνει το διαφορετικό. Εάν θυμάστε πολύ, ακριβώς το ίδιο πράγμα είχα πει και για το Eternals, το οποίο όμως φαινόταν ότι ήθελε να πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά κάτι το κρατούσε και πίσω ταυτόχρονα. Το Doctor Strange 2 δεν το κρατάει πίσω τίποτα. Ο Sam Raimi έκανε αυτό που γούσταρε εκείνος. Γιατί είναι ο Sam Raimi. Και μια ταινία που σέβεται τον εαυτό της, γενικά στη νέα εποχή δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό, όμως στη συγκεκριμένη ταινία το είδαμε, παιδιά, έχει και ένα πολύ καλό soundtrack. Και το soundtrack του Doctor Strange 2, παιδιά, είναι μια μίξη μιας Marvel κλασικής soundtrack συνταγής και rock όπερας. Κάποια στιγμή πετάγεται μια μίξη Bach και rock συγχορδιών και οργάνων και πραγματικά μου ανατίναξε τον εγκέφαλο. Σε συνδυασμό και με αυτά που βλέπεις στην οθόνη σου, παιδιά, δεν το συζητάω, πρέπει οπωσδήποτε, τρέξτε, μην το χάσει κανένας, να πάτε να δείτε την δεύτερη ταινία Doctor Strange στο σινεμά. Μην το χάσετε, είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα χωρίς υπερβολή. Πολλοί βλέπω και ακούω ότι την συγκρίνουν με το No Way Home. Παιδιά, για ποιο λόγο να τη συγκρίνετε? Είναι δύο εντελώς διαφορετικές ταινίες. Τώρα το ποια είναι καλύτερη, ποια είναι χειρότερη, είναι καθαρά υποκειμενικό και στην κρίση του καθενός. Εγώ λέω απλά, αράξτε την πέτσα σας, ευχαριστηθείτε και τις δύο, γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ καλές ταινίες. Ξεχωριστές, διαφορετικές, αλλά και οι δύο πάρα πολύ καλές. Και να πούμε και κάτι τώρα. Δεν κάνω spoil. Απλά, ρε παιδιά, θέλω να το πω, να το βγάλω από μέσα μου. Elizabeth Olsen, τι ηθοποιάρα είσαι, Παναθεμάσαι. Εντάξει, σου έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Παιδιά, Elizabeth Olsen είναι ό,τι καλύτερο στη συγκεκριμένη ταινία. Και για όσους δεν την έχουν δει ακόμα την ταινία, θα κάνω κάτι για να σας σώσω από το να απογοητευτείτε. Τη συγκεκριμένη ταινία την περιμέναμε πάρα πολύ όλοι και το hype είχε ανέβει στο Θεό. Είχαν βγει θεωρίες ότι μέσα θα είναι, τι να πω, ότι θα ήμουν κι εγώ μέσα. Εγώ θα σας έλεγα να ρίξετε λίγο τις προσδοκίες
σας να πάτε λίγο με πιο μικρό καλάθι, γιατί έτσι μόνο θα την ευχαριστηθείτε και θα την εκτιμήσετε για αυτό που είναι. Πραγματικά ακούω απόψεις για τη συγκεκριμένη ταινία και νιώθω ότι είναι το ανάποδο που έγινε με το Morbius. Δηλαδή για το Morbius υπήρχαν τόσο χαμηλές προσδοκίες που τελικά πήγαμε την είδαμε αυτό το μέτριο αποτέλεσμα και υπήρχαν πάρα πολλοί που τελικά είπανε «Α, καλό ήταν το Morbius». Ρε πάτε καλά! Να πάτε λοιπόν με χαμηλές τις προσδοκίες σας, γιατί μόνο έτσι θα την ευχαριστηθείτε και σας το εγγυώμαι εγώ ότι αν πάτε έτσι θα περάσετε τέλεια και θα την εκτιμήσετε όπως ακριβώς σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν λέμε ναι στο Sam Raimi, λέμε ναι στο διαφορετικό, λέμε ναι στη Marvel που τόλμησε με αυτήν την κίνηση. Μπράβο, ελπίζω το μέλλον να είναι το ίδιο καλό. Εσείς που ήδη έχετε δει την ταινία, θα ήθελα πάρα πολύ κάτω στα σχόλια να γράψετε τη γνώμη σας. Θα σας θέρμο παρακαλέσω να μην κάνετε spoil. Και θέλω να πω τώρα στο τέλος ένα τεράστιο ευχαριστώ στα Cineplex που με φιλοξένησαν στον χώρο τους και ένα τεράστιο ευχαριστώ παιδιά για εσάς που ήρθατε χθες στις συνεντεύξεις και έγινε ο κακός χαμός. Δεν μπορώ πραγματικά να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γι' αυτό. Ελπίζω την αγάπη που μου δείχνετε να μπορέσω κάποια στιγμή να την ξεπληρώσω. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και να είσαι μέλος της Tom & Chill παρέας και εκτός του YouTube, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα.